Είναι πολύ πικρή η σχέση του ελληνικού λαού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την εποχή των μνημονίων, που τυπικά έληξαν, ουσιαστικά παραμένουν. Σε όποια χώρα μπαίνει, φτωχαίνουν μαζικά τμήματα των λαών και συχνές είναι οι διαδηλώσεις σε πολλά σημεία του κόσμου ενάντια του ως οικονομικού και πολιτικού εκμεταλλευτή. Γι' αυτό είναι ο πιο μισητός οικονομικός υπεριαλιστικός οργανισμός. Το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα ίδρυσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αντιμετωπίζει όσο είναι δυνατόν τις οικονομικές κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος με δανειοδοτήσεις σε χώρες με μεγάλο χρέος και έλλειψη ρευστότητας. Τα μέτρα του, σκληρά, απάνθρωπα, βαθιά αντιλαϊκά, ευνοούν τη φτώχεια και εξαθλίωση στους πολλούς από τη μια και την κερδοφορία ευρωπαϊκών και αμερικάνικων μονοπωλίων από την άλλη. Μέτρα εχθρικά προς τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα. Φτωχαίνουν τους λαούς μέσα από ασήκωτους φόρους, μειώσεις μισθών και συντάξεων, ιδιωτικοποίησης δημοσίων επιχειρήσεων, κοινής ωφέλειας όπως ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες και άλλα, που ακριβένουν τα τιμολόγια τους και αυξάνουν τιμή πρόσβαση σε μεγαλύτερα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων. Ταυτόχρονα αυξάνεται η φοροασυλία της πλουτοκρατίας. Η εμπειρία και στη χώρα μας αφορά μέτρα που δεν είναι παροδικά, αλλά με βάθος δεκαετιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015-16 η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν χαρακτηριστική στον αυτοχύνει ο λαός, με άγρια μέτρα λιτότητας. Η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση για στόματα ως καγκελαρίου Μέρκελ ζητούσε τη συμμετοχή του Δούνου του στο πρόγραμμα λιτότητας και να συμμετέχει και στην αξιολόγηση, που ισχύει βεβαίως και τώρα, και την τότε πρόεδρο του Δούνου του να δηλώνει ότι θέλουμε διατηρήσιμα μέτρα που θα διαρκέσουν πολύ μετά την αποχώρηση του Ταμείου από την Ελλάδα. Αλλά και τότε, τον τότε αντιπρόεδρο τον είπα, Τζο Μπάιντεν, να στέλνει μήνυμα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οπωσδήποτε μέρος της λύσης και να συμφωνεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάγκη να υπάρξει συνεχής και ταχεία πρόοδος στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν το συνεχές πετσόκωμα των συντάξεων, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά σε ορίζοντα δεκαετιών, μέχρι το 2050. Αυξάνοντας το όριο συνταξιοδότησης με προοδευτική μείωση στις συντάξεις αλλά και μείωση δαπανών στην υγεία. Η κατατόμηση επίσης του ακατάσχετου ορίου μισθών συντάξεων και προνοιακών βοηθημάτων από 1.500 στα 1.000 ευρώ αλλά και άλλων τραπεζικών λογαριασμών για τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών στην εφορία, αλλά και απελευθέρωση απολύσεων, παρεμπόδιση διεκδικητικών αγώνων, απεργιών κλπ. Αγκαλιά με όλα αυτά, μείωση φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη και μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Φυσικά όλα αυτά συνεχίζονται, δείχνοντας τη συνέχιση των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ στο να βάζουν θηλιές στο επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Η χώρα μας, λοιπόν, είναι ο φιλέτης του Ταμείου. Ωστόσο, η κυβέρνηση προτείνει με αυτό το νομοσχέδιο κύρωση η Ελλάδα να γίνει δανειστής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια, σε περίοδους καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, το Δούνου του αυξάνει το διαθέσιμο κεφάλαιο. Το 2008, για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, αποφασίστηκε η συμμετοχή στην απόφαση νέας διευθέτησης δανεισμού 13 νέων μελών και αύξηση των πόρων κατά 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το 2020, με νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση ακόμα πιο βαθιά,
που με την υποχώρηση της πανδημίας φαίνεται το μέγεθός της, το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ αποφάσισε να αυξηθούν τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα από 182 σε 365 δισεκατομμύρια, δηλαδή διπλασιασμό. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η χώρα μας θα συμμετέχει με 1,68 δισεκατομμύρια ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτή τη συμμετοχή θα εξασφαλιστούν τα αντιπλημμυρικά που έχει ανάγκη η χώρα, θα υπάρξει πρόληψη και προστασία από φωτιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλα. Θα ενισχυθεί ο τομέας της δημόσιας υγείας, τα δημόσια νοσοκομεία, που με τη σημερινή τους απεργία οι νοσοκομιακοί γιατροί ακριβώς αυτά ζητούν. Θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα σχολεία ή η ακρίβεια ή άλλες λαϊκές ανάγκες. Όχι φυσικά. Γιατί στη φύση του καπιταλιστικού συστήματος και των αστικών κυβερνήσεων και των υπεριαλιστικών οργανισμών αυτές οι ανάγκες πνίγονται και καταποντίζονται. Το έδειξαν και τα τρία μνημόνια και οι κυβερνήσεις που τα υπέγραφαν. Η ενίσχυση και συμμετοχή λοιπόν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ληστεύει τον πλούτο των χωρών, τον κόπα και υδρότα των λαών είναι βλαβερή και τοξική για το λαό μας. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε.